Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Γαβρίλ και αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια για ένα podcast το οποίο θα έχει ως κύριο θέμα του το τρέξιμο, είτε ορεινό είτε δρόμου, τους δρομείς γενικότερα, θέματα που μας απασχολούν και γενικά την επικαιρότητα του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο δεν θα μπούμε σε τεχνικά ζητήματα, δεν θα μιλήσουμε για αγώνες, για προπονήσεις. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ένα βασικό κομμάτι του τρεξίματος και αυτό δεν είναι άλλο από τους λόγους για τους οποίους τρέχουμε. Ή αλλιώς τους λόγους για τους οποίους ξεκινήσαμε να τρέχουμε και πώς αυτοί οι λόγοι έχουν αλλάξει ή έχουν μεταλλαχθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Μία σύντομη προσωπική μου ιστορία είναι ότι εγώ ξεκίνησα να τρέχω το 2013 σε μεγάλη ηλικία, θα έλεγα, 33 ετών. Μετά από ένα ατύχημα που είχα με το ποδήλατο και έσπασα τα δύο μου χέρια. Αφού παράτησα το ποδήλατο που το χρησιμοποιούσα για χρόνια σαν μεταφορικό μέσο και μετακόμισα σε μια περιοχή με ανηφόρες και κατηφόρες, κάτι έπρεπε να βρω να κάνω. Γιατί έχοντας μια δουλειά γραφείου 9-5 που γυρίζει στο σπίτι και κάθεσαι στο καναπέ, μοιραία θα σαπίσεις. Και επειδή πάντα έψαχνα να κάνω κάτι, είπα να δοκιμάσω το τρέξιμο. Βέβαια το σημαντικό ήταν ότι έπρεπε να βρω ένα κίνητρο για το τρέξιμο, διότι χωρίς κίνητρο δύσκολα κάποιος ξεκινάει. Έτσι το δικό μου κίνητρο ήταν ο μαραθώνιος της Αθήνας τότε, ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Ήταν λίγο πριν το καλοκαίρι του 2013, μπήκα να δηλώσω συμμετοχή, οι συμμετοχές ήταν κλειστές φυσικά, υπήρχαν όμως τότε, επειδή δεν γινόταν ο χαμός που γίνεται τώρα, κάποιες διαθέσιμες θέσεις στο δεκάρι. Και λέω γιατί όχι. Ας δοκιμάσουμε τα 10 χιλιόμετρα. Κατέβασα μια εφαρμογή, αυτές τις κλασικές εφαρμογές από τον καναπέ στα 10 χιλιόμετρα, ξεκίνησα σιγά σιγά περπάτο τρέξιμο. Δύο εβδομάδες πριν τον αγώνα δοκίμασα να κάνω ένα δεκάρι, το έκανα σε μια ώρα και ένα τέταρτο. Είδα ότι ο αγώνας είχε όριο μια μισή ώρα και λέω εντάξει καλά είμαστε, ας πάμε. Έτσι με λάθος παπούτσια, χωρίς καμία εμπειρία, χωρίς τίποτα κατέβηκα, έτρεξα, έκανα μια ώρα και τρία λεπτά. Κάτι ενθουσιασμένος. Πρώτη φορά είδα τόσο χαμό μέσα στο Καλλιμάρμαρο, κόσμο, μουσικές, γενικά όλη αυτή η ατμόσφαιρα του αγώνα. Και από τότε έψαχνα μανιωδώς να αρχίσω να τρέχω άλλα δεκάρια. Όπου γινόταν δεκάρια εντός της Αττικής, τα Σαββατοκύριακα προσπάθησα να το τρέχω. Από Κηφισιές μέχρι Φλίσβο. Τρέχοντας όμως 10-10-10, βελτιώνοντας και λίγο τους χρόνους κάτω από ώρα, κάτω από 55 λεπτά, μετά ψάχνεις να κάνεις και κάτι άλλο. Και είναι αυτή η κλασική πορεία των πραγμάτων. Τα 10 χιλιόμετρα γίνανε 15, τα 15 έγιναν ημιμαραθώνιος το 2015 και ήδη είχα πάρει την απόφαση, βλέποντας και κάποιους φίλους να τρέχουν την κλασική διαδρομή, ότι το Νοέμβριο του 2015, στα 35 μου, δύο χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησα να τρέχω, θα τρέχα και εγώ το μαραθώνιο της Αθήνας. Φυσικά Τζαμής ο πρώτος μαραθώνιος, προπονητικά λάθη που οδηγούσαν σε τραυματισμούς, κακή διατροφή, διατροφικά πλάνα γενικά, υδροδοσία και όλα αυτά. Εντάξει, ένα αποτέλεσμα κακό στο μαραθώνιο, 5 ώρες και ένα τέταρτο, με πόνους και τα λοιπά, αλλά πολύ μεγάλη ευτυχία και πολύ μεγάλη χαρά το να γίνεσαι μαραθωνοδρόμος και να τρέξεις την κλασική διαδρομή. Μετά πέρασε η φάση που ψιλοσταμάτησα να τρέχω. 2016 με 2017 θυμάμαι έτρεχα τον ημιμαραθώνιο Κιάν και το δεκάρι της Αθήνας για να κρατάω το σερί μου. Και ο κύριος λόγος που σταμάτησα να τρέχω τότε ήταν ότι άρχισα να αισθάνομαι στο δρόμο και στο γήπεδο σαν χάμστερ που είναι μέσα σε μια ρόδα και απλά τρέχει. Έχασα το κίνητρο, το motivation, δεν μ' άρεσε ο δρόμος καθόλου. Σιγά σιγά ξανατρέχοντας λίγο το μαραθώνιο το 18, ανακάλυψα ότι μπορώ να έχω πρόσβαση σε μονοπάτια τα οποία ανοίγονται και με βγάζουν στον Ημιτό
τη μεγάλη παιδική χαρά στο κέντρο της Αθήνας και έτσι ένα πάθος και μια αγάπη που είχα από μικρό παιδί και με τους προσκόπους ανέφηβος και με φίλους, πεζοπορίες, κατασκηνώσεις στα βουνά, Όλυμπο, Ζαγόρια κτλ. Τώρα συνδύασα αυτό το πάθος και την αγάπη με την άλλη δεύτερη αγάπη που ήταν το τρέξιμο. Τα πάντρεψα λοιπόν αυτά τα δύο και μπορώ να πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είμαι ξεκάθαρα δρομέας ορεινού τρεξίματος και οι προπονήσεις μου και οι αγώνες μου είναι προσανατολισμένες σε αγώνες στόχους ορεινούς, Ολύμπους Μάραθον, Ζαγόρι, είτε εξωτερικό είτε Ελλάδα, και έτσι πατρεύτηκαν αυτά τα δύο και νομίζω ότι έχω βρει το απόλυτο αυτή τη στιγμή. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω στο πρώτο ερώτημα, στους λόγους για τους οποίους τρέχουμε. Είμαι σίγουρος πως άμα ρωτήσω 100 ανθρώπους εκεί έξω θα πάρω περίπου 100 διαφορετικές απαντήσεις. Κλασικά κάποιοι θα πούνε ότι τρέχουν για λόγους υγείας, θέλουν να ρίξουν ζάχαρο, χοληστερίνες, να χάσουν κιλά κτλ. Κάποιοι θα πούνε ότι τρέχουν για την ψυχική τους υγεία, που είναι εξίσου σημαντική. Άλλοι θα πούνε γιατί είναι το χόμπι μου, κάτι να κάνω, να γνωρίσω κόσμο, αρέσουν οι εικόνες των βουνών, οι εικόνες του δρόμου κτλ. Ναι, μεν όλοι αυτοί οι λόγοι είναι σημαντικοί, αλλά εγώ θα έλεγα πως αυτοί οι λόγοι είναι η δίωδος που το μικρόβιο του τρεξίματος μπαίνει μέσα μας. Γιατί συνήθως αυτοί οι λόγοι είναι μόνο η αφορμή και η αρχή. Κανένας δεν λέει έφτιαξα τη χοληστερίνη μου, έφτιαξα το ζάχαρό μου, έχασα τα 10 κιλά που ήθελα, άρα σταματάω το τρέξιμο. Κανένας δεν το έχει πει αυτό. Συνεχίζεις διότι βλέπεις ότι σε ευχαριστεί. Οπότε αμέσως ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησες αλλάζει. Δεν συνεχίζεις να τρέχεις για να χάσεις κιλά ή για την ψυχική σου υγεία, είτε για τη χοληστερίνη σου. Συνεχίζεις να τρέχεις γιατί σου αρέσει πια και αρχίζεις και εθίζεσαι όταν ο οργανισμός εκρίνει ενδορφίνες. Ενδορφίνες οι οποίες ναι μεν μπορούν να εκρηθούν είτε με τη μουσική, είτε με τη σοκολάτα, είτε με τα ναρκωτικά, αλλά εσύ έχεις βρει έναν φυσικό τρόπο να το κάνεις, τρέχοντας. Και έτσι και καλό κάνεις, γενικά στην υγεία σου, στην ευεξία σου, αλλά και αρχίζει να σε ευχαριστεί το χόμπι. Να δοκιμάζεις πράγματα, να βάζεις στόχους, να βλέπεις πώς ο οργανισμός σου ανταποκρίνεται στους στόχους που βάζεις, να αλλάζεις τα πλάνα τροφοδοσία σου, διατροφικά κτλ. Και να βλέπεις να γίνεσαι καλύτερος. Ένα πράγμα όμως που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όταν μετασχηματίζεται πια ο αρχικός λόγος του τρεξίματος και γίνεται βίωμα, είναι ότι πρέπει να έχουμε μέτρο. Έχω γνωρίσει πολύ κόσμο που νομίζει πως αν χάσει μια προπόνηση, εάν ξεκουραστεί 2 εβδομάδες μετά από έναν μεγάλο ορεινό μαραθώνιο ή έναν υπερμαραθώνιο, θα σαπίσει. Και είναι αυτό το αστείο που φαίνεται και σε κάποιες γεωλογραφίες, ότι ο δρομέας δεν ανησυχεί όταν έχει ένα τραυματισμό για το αν κάνει κακό στον οργανισμό του, ανησυχεί στους πόσες προπονήσεις θα χάσει και πότε θα ξαναγυρίσει στις προπονήσεις του. Αυτό γενικά είναι ένα σημάδι ότι χάνουμε το μέτρο. Και η δικιά μου άποψη είναι ότι όταν κάποιος είναι ερασιτέχνης δρομέας, είτε καλός ερασιτέχνης δρομέας, είτε κακός ερασιτέχνης δρομέας, είτε μεσαίος, και όταν το τρέξιμο δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του στο τέλος του μήνα, δεν φέρνει φαΐ στο τραπέζι, τότε πρέπει να βάζει μέτρο. Και όταν πιάνεται σε σημεία ή περιπτώσεις που πιάνει τον εαυτό του ότι υπερπροπονείται, δεν ξεκουράζεται σωστά, δεν τρέφεται σωστά κτλ, πρέπει να σκεφτεί ότι όπα, αυτό είναι χόμπι, πρέπει να το κάνω με μέτρο. Ναι μεν είναι ένα πολύ σημαντικό χόμπι που χωρίς αυτό πια δεν μπορώ να ζήσω, δεν μπορώ να μου πεις κόψε το τρέξιμο για 6 μήνες, αλλά πρέπει να το κάνω με μέτρο. Και τι σημαίνει μέτρο? Μέτρο σημαίνει κυρίως όσο μεγαλώνουμε ότι πρέπει να αλλάζεις τα πλάνα προπονήσεων, πρέπει να αλλάζεις τους στόχους σου, πρέπει να ακούς το σώμα σου, να ξεκουράζεσαι, να τρέφεσαι σωστά, αν θέλεις να κρατιέται το σώμα σου σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπως εσύ θέλεις και με τους στόχους που θέλεις στο τρέξιμο. Είναι πράγματα και λάθη τα οποία όλοι τα έχουμε κάνει. Και εγώ τα έκανα και συνεχίζω να τα κάνω, αλλά όσο κάνεις τα λάθη και τα διορθώνεις, τόσο μαθαίνεις. Τόσο μαθαίνεις ότι οι προσαρμογές στο σώμα δεν γίνονται την ώρα που
υδροκοπάς και έχεις 170 σφιγμούς σε μια διαλυματική. Δεν γίνονται την ώρα που κάνεις 30 χιλιόμετρα long run στο βουνό. Γίνονται την ημέρα που θα ξεκουραστείς, την ημέρα που θα κοιμηθείς καλά, τις ημέρες που θα φας σωστά. Τότε γίνονται προσαρμογές στο σώμα. Τότε θα γίνεις καλύτερος, τότε θα γίνεις πιο γρήγορος. Όταν ξεκουράζεσαι θα γίνεις πιο γρήγορος, όχι όταν είσαι μέσα και κάνεις τις τροφές. Αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε και έχει αποτέλεσμα το ότι τραυματιζόμαστε κυρίως ή ότι δεν έχουμε την βελτίωση που πρέπει να έχουμε. Έτσι και κάπως κι εγώ μετασχημάτισα πολλά πράγματα μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που τρέχω και κατέληξα πλέον να κάνω ποιοτικές προπονήσεις και όχι τόσο ποσοτικές. Γιατί ανεξαρτήτως του στόχου που έχει βάλει κάποιος σε έναν αγώνα, οι ποιοτικές προπονήσεις είναι αυτές που θα πετύχουν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του στόχου. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να τερματίσει ένα Olympus Marathon Φερρυππίν σε 7 ώρες, οι ποιοτικές προπονήσεις θα τον φέρουν εκεί στο 7 ώρο κοντά. Το αν θέλει να κάνει 6.50 ή αν θα το αφήσει και θα κάνει 7,5 ώρες, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Είναι κατά πόσο θέλεις να το ευχαριστηθείς, κατά πόσο θες να πιέσεις τον εαυτό σου και κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να το κάνεις. Διότι σε κάποιους αγώνες είσαι διατεθειμένος να πιεστείς και σε κάποιους αγώνες θέλεις απλά να πας, να απολαύσεις τον αγώνα, τη φύση, το τοπίο, τους φίλους σου, οτιδήποτε άλλο ας πούμε, και να μην πιεστείς τόσο πολύ στην προπόνηση. Κάνεις μια προετοιμασία που θα σε φέρει ικανοποιητικά στον τερματισμό χωρίς να είσαι διαλυμένος μετά τον αγώνα και θέλεις πολλή αποκατάσταση, χωρίς να έχεις τραυματισμούς και φυσικά να ευχαριστηθείς τον αγώνα, γιατί ο καθένας μπορεί να μπει απροπόνητος σε έναν υπερμαραθώνιο, σε ένα μαραθώνιο βουνού. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι μετά, δηλαδή δεν θα το ευχαριστηθεί από πλευράς χόμπι. Γι' αυτό κάνουμε την προετοιμασία. Έτσι λοιπόν, ναι, μεγάλη αγάπη το τρέξιμο, δρόμος, βουνό, οτιδήποτε, αλλά πάντα με μέτρο, να ακούμε το σώμα μας και να μην κάνουμε υπερβολές. Κλείνοντας αυτό την πρώτη προσπάθεια για podcast, θα πω ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα επεισόδιο το μήνα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε συνεντεύξεις με ανθρώπους του χώρου και δρομής και διοργανωτές αγώνων, για να δούμε λίγο και τις δύο πλευρές, ίσως και με εθελοντές. Θέλω να πιάσουμε όλα τα φάσματα, γιατί ο δρομέας βλέπει μόνο το δρομικό κομμάτι, ο διοργανωτής πολλές φορές βλέπει το οργανωτικό κομμάτι και ο εθελοντής βλέπει το κομμάτι της εθελοντικής προσφοράς του. Θέλω να δούμε όλοι τα κομμάτια των άλλων. Επειδή έχω υπάρξει και εθελοντής και δρομέας, είναι διαφορετικό να είσαι πίσω από ένα πάγκο από το να είσαι μπροστά και να τρέχεις. Και προφανώς θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικό να είσαι και διοργανωτής ενός αγώνα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο να μας μιλήσει για αυτές τις πτυχές και να γνωρίσουμε διαφορετικά πόστα του τρεξίματος και των αγώνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία και θα τα πούμε στο επόμενο podcast.